Να έρθουμε λίγο στο σήμερα, καθώς πραγματοποιήθηκαν αρκετές εκδηλώσεις σε σχολεία της Κρήτης, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια. Και το ερώτημα είναι το εξής: πώς αντιλαμβάνει τη νέα γενιά, ή μάλλον με ποιον τρόπο βοηθάμε τα νέα παιδιά να αντιληφθούν την σημασία, έδη και τα μηνύματα που προκύπτουν. Πού θα πάμε? Στο κέντρο του Ηρακλείου, καθώς η κυρία Ζαμπία Λαζανάκη, νηπιαγωγός στο 28ο νηπιαγωγείο, σήμερα έχει την ευκαιρία με τα μικρά παιδιά να ετοιμάσουν ένα πανό, αυτό το οποίο βλέπουμε στις οθόνες μας, και να τους μιλήσει για το Πολυτεχνείο. Ακριβώς. Κυρία Λαζανάκη, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα από την Πλατεία Ελευθερίας. Μιλάμε για μικρές ηλικίες, μιλάμε για παιδάκια νηπιαγωγείου. Ωστόσο, βλέπω ότι σιγά σιγά τα βάζετε στο κλίμα και αναφέρομαι στα μηνύματα τα οποία προκύπτουν μέσα από την 49η επέτειο. Συμμετέχετε κι εσείς προσωπικά και οι συνάδελφοί σας και στην πορεία στο κέντρο του Ηρακλείου. Βλέπουμε από πίσω και ένα πανό το οποίο δημιουργήθηκε από τα μικρά παιδιά. Για πείτε μας. Είναι η φωνή των πεντάχρονων παιδιών του νηπιαγωγείου. Όπως το σύνθημα ήταν τότε εδώ Πολυτεχνείο, εμείς εδώ στην Πλατεία Ελευθερίας λέμε εδώ νηπιαγωγείο. Είναι η φωνή των παιδιών μας, είναι του μέλλοντος η φωνή. Ελπίζω να βλέπετε τα γράμματά τους, τα αρχάρια, με πόσο πάθος και με πόση χαρά φτιάξανε ένα σύνθημα για να το φέρουμε εδώ στην Πλατεία Ελευθερίας, μιλώντας για διαχρονικά μηνύματα, όπως η ελευθερία, όπως η δημοκρατία. Οι απορίες τις οποίες σας διατυπώνουν και σας μεταφέρουν παιδιά 3, 4, 5 ετών, ανήμερα της επετείου, ποιες ήταν? Οι έννοιες δημοκρατία και δικτατορία είναι έννοιες που δύσκολα μπορούν να τις προσεγγίσουν τα παιδιά σε αυτές τις ηλικίες. Οπότε καταλαβαίνετε ο δικό μας ο ρόλος πόσο δύσκολος είναι. Ευτυχώς έχουμε πολύ σημαντικά όπλα στα χέρια μας, όπως είναι το θεατρικό παιχνίδι και το παραμύθι. Και έτσι εστιάζουμε σε έννοιες όπως είναι η δημοκρατία, η δικαιοσύνη, ο σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα. Χωρίς βέβαια να παραγωνίζουμε και να μην μιλήσουμε για όλα αυτά τα ιστορικά γεγονότα που έγιναν και διαδραματίστηκαν στο Πολυτεχνείο. Τα παιδιά σε αυτές τις ηλικίες, μέσα από το θεατρικό παιχνίδι, όπως να προσωποποιήσουμε τη δημοκρατία, να προσωποποιήσουμε τη δικτατορία, μπορούν να καταλάβουν γιατί η κυρία δικτατορία βάζει φυλακή τον κύριο λόγο, γιατί απαγορεύει τις συζητήσεις και τις γιορτές. Και γιατί η δικαιοσύνη και η δημοκρατία έχουν μεγάλα αυτιά για να ακούνε τις γνώμες όλων των ανθρώπων. Κυρία Λαζανάκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ και του χρόνου. Όμορφο το πανό, ξεχωριστά τα μηνύματα, σπουδαία πρωτοβουλία σας.